Ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή με ζωντανή σύνδεση με το χωριό Ταξιάρχης, όπου φημίζεται βέβαια για την παραγωγή ελάτων και βέβαια σε λίγη ώρα, σε μία ώρα για την ακρίβεια, θα έχουμε και το άναμα του πρώτου χριστουγεννιάτικου δέντρου σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια, πώς είναι δυνατόν η Κρήτη σήμερα, η Κρήτη TV, επικοινωνούμε από πέρυσι με εκεί με τους ανθρώπους, να μην πραγματοποιήσει ζωντανή σύνδεση. Ξεφεύγουμε από την επικαιρότητα και πάμε, Εύη. Στον κύριο Γιώργο Γιορούδη, είναι έλατο παραγωγός, με φόντο βεβαίως το δέντρο που σε λίγη ώρα θα ανάψει μετά. Και έχει βοηθήσει εκεί ο συγκεκριμένος κύριος και στην διαφήμιση και στην προαγωγή του πολιτισμού, των ηθών και των εθήμων εκεί σε μια περιοχή παραδοσιακή όπως είναι ο Ταξιάρχης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Τους χαιρετισμούς μας στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μια χρονιά μας προβάλλεται και στην Κρήτη για να γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα για την παραγωγή του ελάτου από τον Ταξιάρχη. Ξέρετε, για να μπούμε λίγο στο κλίμα των Χριστουγέννων, θα πρέπει να μας βοηθήσουν και οι καιρικές συνθήκες. Ο καιρός που επικρατεί και στην περιοχή ποιος είναι? Για πείτε μας, ξεκινήσουμε έτσι. Χθες και σήμερα έχουμε μια μικρή ομίχλη, αλλά κατά τα άλλα είναι καλός ο καιρός. Τι θα πραγματοποιήσετε σήμερα σε λίγη ώρα? Με την αιγίδα του Δήμου Πολυγύρου θα ανάψουμε το 16 μέτρα έλατο στην πλατεία του χωριού μας μετά τον Εσπερινό που θα τελειώσει γύρω στις 7.30 ώρα, επειδή γιορτάζει και το χωριό μας αύριο, είναι τον Αγίον Αρχαγγέλο. 16. Νομίζω την καλύτερη παραγγελία σε δέντρο την κρατήσατε εκεί για το χωριό. Σίγουρα. Ήταν επιλογή από χιλιάδες δέντρα. Έχει ξεκινήσει η αποστολή εκεί από την περιοχή σας σε όλη την Ελλάδα? Όχι, ακόμη γύρω στις τέλος του μηνός ή αρχές ή 1 Δεκεμβρίου θα δοθεί η άδεια ή τέλος Νοεμβρίου. Συνήθως περιμένουμε μετά τις 20 Νοεμβρίου να μας δώσουν το OK από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να γίνει το κόψιμο και η μετακίνηση. Ξέρετε, κύριε Γιορούδη, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι τι θα γίνει φέτος με την ενεργειακή κρίση. Ενεργειακή, παύλα, οικονομική κρίση. Δηλαδή, αν θα υπάρχει ζήτηση. Από την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, τι θα προκύψει? Πιστεύω ότι ο κόσμος θα διαθέσει χρήματα για το έλατο, γιατί ναι, και εμείς θα πληρώσουμε αρκετά έξοδα παραπάνω από ό,τι πληρώναμε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί και τα πετρέλαια έχουν ανέβει και τα μεταφορικά θα ανέβουν, όλα πάνε προς τα πάνω. Οπότε πιστεύω η τιμή... ότι θα κρατήσουμε λίγο περισσότερο. Θα σε πάρω εγώ σε τιμές όσο μπορούμε χαμηλά. Η τιμή του ελάτου έστω και οριακά θα αυξηθεί φέτος? Σίγουρα, αλλά όχι μεγάλο ποσοστό. Πιστεύω ότι θα κοιμαθεί από 10 έως 15% βαριά 20. Δεν νομίζω να ανέβει παραπάνω για να μπορέσει να περάσει και στον κόσμο, να μπορέσει να το πληρώσει κιόλας ο κόσμος. Είναι πολύ βασικό. Κύριε Γιορούδη, σήμερα μετά το άναμα του δέντρου, έτσι έχει μαζευτεί κόσμος, θα γίνει κάποια άλλη εκδήλωση? Υπάρχουν, ναι, εκδηλώσεις σε όλα τα μαγαζιά εδώ στην πλατεία και θα γίνει, πιστεύω, ότι αρκετό γλέντι μέχρι πρωία. Το μήνυμα του Ταξιάρχη εδώ στην Κρήτη σήμερα ποιο είναι? Κοιτάξτε, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά καταρχάς, αφού ξεκινάει η περίοδο για μας εδώ πάνω το Χριστουγέννων. Και πιστεύω και εσείς με τη σειρά σας σιγά σιγά να βρείτε και εσείς κάποιο παραγωγό να μπορέσει να έρθει και κάτω για να αυξήσουμε λίγο και τις πωλήσεις, γιατί και εδώ το χωριό είναι πολύ στριμωγμένο. Σωστά το θέλετε. Έχει μείνει πολύ λίγος κόσμος. Μία μικρή κοινωνία που θέλει κατά κάποιο τρόπο να πετύχει αυτή την εξωστρέφεια και να βοηθηθεί και να ενισχυθεί η οικονομία από όλη την Ελλάδα. Κρατούν καλά εκεί στον Ταξιάρχη και νομίζω μας ευχήθηκαν τα πρώτα καλά Χριστούγεννα που θα μπορούσε να μας ευχηθεί κάποιος. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως και στην πορεία. Νωρίς, φυσικά, αλλά... Δεν πειράζει. Καλά Χριστούγεννα θα μας πείτε εσείς και εμείς θα είναι καλοδεχούμενη ευχή. Θα τα πούμε όμως και σε μία ώρα, σωστά, όπου θα έχουμε τη φωταγώγηση, τη φωταγώγηση του δέντρου. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, άνω τελεία λοιπόν. Τα λέμε σε λίγο. Πάλι στον κύριο Γιορούδη. Άναψε το δέντρο.
Κύριε Γιορούδη, με ακούτε, καλησπέρα και πάλι. Δέντρο στην Ελλάδα, εδώ από την πλατεία του Ταξιάρχη. Άναψε το δέντρο. Σας ακούω. Το χωριό των ελατοπαραγωγών. Τώρα ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να το ανάψουμε. Έτσι, πάμε, εμείς δεν μιλάμε, περιμένουμε. Ναι, λοιπόν, ναι, τώρα. Θα ξεκινήσουμε μαζί, παιδιά, τι λέτε. Αρχίζουμε. Πάμε. 10. 8. 5, 4, 3, 2, 1. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Ερετικός, κύριε Γιορούδη, τι να πούμε, αυτά μόνο στην Κρήτη σήμερα γίνονται. Πολλά. Φαντάζομαι ήταν συνεννοημένοι και μας περίμεναν. Είχατε δώσει το σύνθημα. Και τώρα λοιπόν, το δέντρο. Εξαιρετικοί άνθρωποι, είναι το πρώτο έτσι άναμα εντός αγωγικών χριστουγεννιάτικου δέντρου πανελλαδικά εκεί στην περιοχή του Ταξιάρχη. Εμείς να ευχηθούμε καλές γιορτές. Είπαμε και καλά Χριστούγεννα, Μαρία. Το καλό, ναι. Νωρίς βέβαια, αλλά τα είπαμε εμείς. Να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα. Και μια περιοχή που θα πρέπει να στηριχθεί, γιατί από εκεί ξεκινούν οι περισσότερες αποστολές ελάτων προς την υπόλοιπη χώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε σε μια περίοδο κρίσης, προβλημάτων, αυτοί οι άνθρωποι με πολλούς τρόπους, σας ακούς και η πολιτεία, θα πρέπει να στηριχθούν. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να ευχαριστήσουμε την Ελοχέα που ήταν εδώ. Λοιπόν, υπέροχο το πλάνο. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους εκεί.